Το ήξερες? Στην Ιαπωνέζικη μεταγλώτηση του Dragon Ball, οι φωνές των Bardock, Goku, Goten, Gohan και Terles γίνονται από την ίδια ηθοποιό, τη Masa Konozawa. Σε αντίθεση με την ελληνική μεταγλώτηση, όπου οι φωνές άλλαζαν συνέχεια. Ξέχασε ότι έχω και εγώ ουρακεφάλα, ε! Το σταμάτησε, ε! Είσαι καταπληκτικός, ο Γκόκου. Έχω δημώσει! Η γιαγιά η Πάν είπε ότι η Dragon Ball βρίσκεται εδώ πέρα. Λοιπόν, για να σκεφτώ, είμαι ο προ... Πόσος χρόνος πέρασε. Μπορείς να μιλήσεις απλώς παππούς, Αγκάκου. Το ήξερες? Όταν ο Γιούσουκε Γουατανάμπε έγραφε το σενάριο για την ταινία «Η Μάχη των Θεών», είχε φανταστεί το βασικό ανταγωνιστή σαν μια σαύρα που θα μόλυνε τους σάγια με την κακία του, όπως ακριβώς ένας ιός. Η τελική μορφή του Μπίρους που ξέρουμε δόθηκε από τον ίδιο το δημιουργό της σειράς, τον Ακίρα Τοριγιάμα. Η νέα μορφή του Σογκόκου, ο Σούπερ Σάγια Θεός, διέφερε πολύ στα αρχικά στάδια της ταινίας. Ο Τανταγιώση Γιαμαμούρο, που ασχολήθηκε με το animation της ταινίας, ήθελε ο Σούπερ Σάγια Θεός να είναι μειώδης. Το μαλλί του να είναι μια ανάμιξη του τρίτου και του τέταρτου επίπεδου και να φοράει μια κάπα. Ξανά παρόλα αυτά, ο Ακίρα Τοριγιάμα ήταν αυτός που έδωσε το τελικό σχέδιο του Σούπερ Σάγια Θεού για την ταινία. Ο ίδιος είπε: «Απλά ήθελα η νέα μεταμόρφωση να τον κάνει να δείχνει πιο αδύνατο. Και αυτός είναι και ο μόνος λόγος που η νέα μορφή αδυνατίζει τον Σογκόκου». Το ήξερες? Πολλά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, αποκαλύπτεται ότι ο Βεντζέτα έχει ένα μικρότερο αδερφό. Στο Special OVA Yo, ο Σογκόκου και οι φίλοι του επιστρέφουν. Ο Ταμπλ έρχεται στη γη και ζητάει βοήθεια από τον αδερφό του για να πολεμήσει δύο άντρες από τον παλιό στρατό του Φρίζα. Στη νέα ταινία Dragon Ball, η αναγέννηση του F που έχει κυκλοφορήσει, δύο νέοι χαρακτήρες, ο Σορμπέ και ο Τάγκωμα, κάνουν την εμφάνισή τους και λένε ότι είναι elite στρατιώτες του στρατού του Φρίζερ. Το ήξερες? Στην ελληνική μεταγλώτηση του Dragon Ball, κατά τη διάρκεια της μάχης των Namek, οι ήρωες αναφέρονται στο βασικό ανταγωνιστή ως η Φρίζα. Στην αγγλική και ιαπωνική μεταγλώτηση παρόλα αυτά, το φίλο του είναι αρσενικό. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ακίρα Τοριγιάμα ποτέ δεν διευκρίνησε αν το φίλο του χαρακτήρα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Γνωρίζοντας ότι και άλλοι χαρακτήρες σαν τον Πίκολο δεν έχουν φίλο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τον Φρίζερ. Το ήξερες? Υπάρχει συνέχεια στην ιστορία του μάγκα από τον ίδιο τον Ακίρα Τοριγιάμα, το οποίο αγνοεί τελείως τον Dragon Ball GT. Ο κορεάτικος τίτλος Dragon Ball Online ακολουθεί την ιστορία των ηρώων μας, με τον Σογκόκου και τον Βεντζέτα να έχουν επιτέλους την τελική τους μάχη, με τον Τρανκς να προστατεύει το χωροχρόνο, καθώς και την εμφάνιση δύο νέων εχθρών. Οι δύο χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι στον τίτλο Dragon Ball Xenoverse μαζί με τον πρώτο δαίμονα Θεό, τον Demigra. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και προσθέστε το στα αγαπημένα σας. Και αν ανυπομονείτε για το επόμενο μεγάλο επεισόδιο βασισμένο στα Digimon, κάντε subscribe για να το δείτε όταν βγει.